Ετεροχρονισμένα είδαν δεκάδες χιλιάδες οδηγοί στα Χανιά πως οι κλήσεις για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ποτέ δεν πλήρωσαν έχουν συσσωρευτεί, δημιουργώντας ένα υπέρογκο χρέος προς το Δήμο Χανίων. Παράνομες σταθμεύσεις που βεβαιώθηκαν ακόμη και πριν από 23 χρόνια, για τις οποίες δεν στάλθηκε ειδοποιητήριο, σήμερα έχουν προσαυξηθεί με τα ποσά να αρχίζουν από λίγες εκατοντάδες ευρώ και να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ. Όποιος δεν προσέχει να τρώει τις κλήσεις. Και λίγες είναι. Λίγα είναι τα χρήματα. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται μόνο για το Δήμο Χανίων, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά το σύνολο της χώρας και τους δήμους της χώρας, και θα πρέπει επίσης να παραδεχτούμε ότι δυστυχώς η νομοθεσία στη χώρα μας δεν έχει μια ειδική νομολογία η οποία να αφορά το πώς αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, οι δήμοι για την ίσπραξη βεβαιωμένων οφειλών που προέρχονται από παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας λειτουργούν με βάση την νομοθεσία για την ίσπραξη δημοσίων εσόδων. Φορολογούμενοι στα Χανιά που έχουν συσσωρευμένο χρέος προς το Δήμο από κλήσεις έπεσαν από τα σύννεφα όταν διαπίστωσαν τη δέσμευση του αφημίτους. Μου έχουν πει ότι έχουν έρθει από αναδρομικά, δηλαδή κάποιο καιρό, κάποιες κλήσεις κλπ. Αλλά τώρα λεπτομέρειες δηλαδή δεν έχει τύχει σε μένα να ξέρω από πρώτο χέρι, κατάλαβες. Είχα ένα πρόστιμο στο σπίτι και ήταν και οι κλήσεις των αυτοκίνητων και έχουν πληρωθεί. Ήταν μεγάλο το ποσό. 200 ευρώ για τις κλήσεις. Το ζήτημα της παραγραφής χρεών από κλήσεις για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας περασμένων ετών είναι σύνθετο, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικών. Σχετικά με τη διαγραφή των κλήσεων, είναι μια σύνθετη διαδικασία, είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Υπάρχουν αποφάσεις και γύκλοι οι οποίοι έχουν βγει από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος μάλιστα κάθε χρόνο παραδέχεται ότι πρέπει να βγει μια ειδική νομοθεσία σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο παραγραφής των κλήσεων σε βάθος 23 χρόνων, με ειδικές όμως περιπτώσεις. Μια τέτοια ειδική περίπτωση είναι αυτή πολιτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση αντίστοιχη του 2019 με τις 120 δόσεις, η οποία παρατείνει τον χρόνο παραγραφής. Ούτως ή άλλως, κατά καιρούς προχωράμε σε διαγραφές, εφόσον όμως πρώτα ελέγξουμε ότι οι ειδικές διατάξεις ή ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες περιγράφονται στην νομοθεσία δεν αφορούν αυτούς τους οποίους προχωράμε στις διαγραφές. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Χρήστο Πραγματευτάκη, με τον νόμο 5027 τα πρόστιμα που είναι βεβαιωμένα από το 2018 και μετά είναι εκείνα τα οποία ισχύουν, ενώ όσα έχουν βεβαιωθεί πριν από τις 31 Δωδεκάτου του 2017 παραγράφονται, με εξαίρεση μια ειδική κατηγορία προστήμων τα οποία αφορούν τα έτη 2016 και 2017. Πρέπει να προσέχουμε, μην παρακάνουμε εκεί που δεν επιτρέπεται. Πρέπει να μπαρκάρουμε εκεί στα προκαθαρισμένα ή να περπατήσουμε λίγο, ρε παιδιά. Και κακώς που να τα κάνει ο Δήμος εδώ, πεζοδρόμια. Καλώς παραγράφονται. Ναι. Πιστεύω ότι είναι σωστή κίνηση. Ο Δήμος Χανίων από το 2021 δημιούργησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα epay.chania.gr, μέσω της οποίας οι δημότες, καταχωρώντας τους κωδικούς του Taxis.net, μπορούν να ενημερώνονται για τις οφειλές τους καθώς και για τους τρόπους ρύθμισης αυτών.